Είμαι αριθμό 2.433 της 9ης Ιανουαρίου 2018, ερώτηση του Βουλευτού Χίου της Νέας Δημοκρατίας, κυρίου Νότη Μηταράκη, προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, με θέμα αποζημίωση κατοίκων Χίου από ζημιές συνεπία του μεταναστευτικού. Παρακαλώ, κύριε Μηταράκη, για την πρωτολογία σας για 2 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κατέθεσα αυτή τη γραπτή ερώτηση στις 9 Ιανουαρίου και επειδή δεν απαντήθηκε εμπρόθεσμα όπως ορίζει ο κανονισμός, την επανακατέθεσα ως επίκυρη στη σημερινή συνεδρία. Ο κ. Βαρβιτσιώτης έθεσε τα γενικότερα θέματα του μεταναστευτικού και δεν μπορώ να μην σχολιάσω κάτι που είπατε. Η χώρα ήταν οχυρωμένη το 2014, δεδομένων πρώτον των ροών που εκείνη την εποχή είχαμε και δεύτερον του επίπεδου χρηματοδότησης που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκείνη την εποχή είχε κατανείμει στη μεταναστευτική κρίση. Αυτό που δεν είχαμε προβλέψει ήταν ότι η επόμενη κυβέρνηση το 2015 και το 2016 θα άνοιγε τα σύνορα, την πολιτική ανοιχτών συνόρων των προκατόχων σας. Και έπρεπε να έρθει η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, την οποία από την πρώτη στιγμή εμείς χαιρετήσαμε, παρότι ως κάθε συμφωνία έχει και θετικά και αρνητικά σημεία, για να σταματήσει το υψηλό επίπεδο ροών. Και φτάσαμε στο 2017 πράγματι να έχουμε μόνο 30.000 αφίξεις, αλλά ελάχιστες 1.500 επιστροφές, με αποτέλεσμα τα νησιά του Αιγαίου να σηκώνουν δυσανάλογο βάρος για την πολιτική σας. Και είναι αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης. Πρώτον, η γιγάντωση των hot spot, και γι' αυτό υπάρχουν αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία που προσπαθείτε με τα ΜΑΤ να βάλετε επιπλέον οικίσκους στη Βιάλ. Τη Βιάλ που σας την παραχώρησε ο Δήμος Χίου, γιατί από την πρώτη στιγμή η τοπική κοινωνία ήθελε να βάλει πλάτη στο μεταναστευτικό. Αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα. Και δεύτερον, είναι αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης που δεν υπάρχει προκεκά, διότι έχετε χάσει παντελώς την αξιοπιστία σας και δεν βρίσκετε συνομιλητές για να συζητήσετε. Αλλά εγώ θέλω να μιλήσω για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Στη Χίο, όπως και σε άλλα μέρη, ως αποτέλεσμα των μεγάλων μεταναστευτικών ροών, έχουν συμβεί πολλές ζημιές σε οικογενειακές περιουσίες, σε επαγγελματικές περιουσίες, σε επιχειρήσεις που ήταν δίπλα στα hot spot και δεν μπορούν πλέον να λειτουργήσουν. Καταθέτω και ένα δημοσίευμα του Πολίτη που μιλάει για την προηγούμενη εβδομάδα, όπου μια ομάδα Αφγανών έσπασε ένα κατάστημα, έκλεψε τα πράγματα που ήταν μέσα και ευτυχώς τα βρήκε η αστυνομία μετά στη Βιάλ. Ο Δήμος Χίου σας έχει κάνει ένα έγγραφο. Υπάρχει επιτροπή η οποία αξιολόγησε όλα τα αιτήματα και σας τα έστειλε. Μετά από πάρα πολλούς μήνες, δεν μου έχετε απαντήσει δικιά μου ερώτηση, αλλά στείλατε μετά μια επιστολή στο Δήμο Χίου, που λέει ότι δεν καλύπτεται διαφυγόντα κέρδη, κλοπές ποσών, κλοπές συσκευών, ζημιές αυτοκινήτων, ζημιές κατοικιών, ζημιές επαγγελματικών στεγών. Άρα τι έρχεται το δημόσιο να κάνει? Σε άλλα μέρη βέβαια καταθέσατε τροπολογία. Σας δίνω την τροπολογία για το Κιλκίς, σας δίνω την τροπολογία για τη Λέσβο. Για τη Χίο, κύριε Υπουργέ, τις ζημιές που έχουν προκληθεί θα τις αποζημιώσετε? Πόσους μήνες θα καθυστερείτε τον κόσμο? Όταν ήρθατε στο νησί πριν από μερικές εβδομάδες και δεν ειδοποίησατε φυσικά κανέναν, τον διαβάσαμε σε εφημερίδες, είπατε ότι θα δοθούν οι αποζημιώσεις. Θα δοθούνε? Πότε? Και σε ποιους? Σε όλες αυτές τις κατηγορίες που λέω δεν θα δοθούνε. Τότε δεν υπάρχει νόημα αποζημιώσεων. Ευχαριστώ πολύ, τον κύριο Μηταράκη. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, για την απάντησή σας. Για 3 λεπτά. Είναι μια, κατά την άποψή μου, πολύ σοβαρή ερώτηση, στην οποία θα απαντήσω, και εδώ πέρα προηγείται κατά ανάγκη η αντιπολιτευτική δυνότητα και ρητορία περί εγκατάλειψης, έτσι αλλιώς ήταν οχυρωμένο, καμία οχύρωση. Καμία οχύρωση. Κοροϊδεύατε τους κουτοφράγκους. Περνούσαν 70.000 άνθρωποι, κάνατε τη χώρα τράνζιτ. Πήγαμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το αντιμετωπίσαμε. Ανοιχτά σύνορα. Ένα ψεύδος το οποίο έχει αποδειχθεί από τη Frontex, από το ΝΑΤΟ, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, από το Συμβούλιο των Αρχηγών, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από όλους. Χωρίς λόγο. Επομένως, τίποτα δεν είχατε. Μία ανοχήρωτη χώρα αφήσατε στη μετανάστευση. Και προσπαθούμε να τη θεραπεύσουμε. Με επιτυχία. Χωρίς αυτό να αναιρεί τις δυσκολίες. Ωστόσο. Α, και επιτρέψτε μου να σας πω. Ο Δήμος Χίου δεν παραχώρησε τη Βιάλ. 750.000 ευρώ πήρε ο Δήμος Χίου για τη Βιάλ.
Επιτρέψτε μου να σας πω, ο Δήμος Χίου δεν παραχώρησε τη Σούδα. Συνεργάστηκε με τη Σούδα και πήρε πάρα πολλά χρήματα με τη συνεργασία του με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Μετανάστευσης γι' αυτό. Επιτρέψτε μου να σας πω, ξοδέψαμε πολλά χρήματα για να υλοποιήσουμε την πρόταση του Δήμου Χίου για το ΧΑΔΑΚ που την τελευταία στιγμή απεσήρθη. Επιτρέψτε μου να σας πω, θα βάλουμε σπιτάκια στη Βιάλ. Και η Πανχιακή Επιτροπή, με την οποία πιστεύω ότι δεν τάσεστε έτσι ολόψυχα όπως δείξατε σήμερα, δεν είναι σαν άνθρωπος, σαν προσωπικότητα αυτό το πράγμα, ελπίζω να πάψει να καλύπτεται. Βεβαίως και είχα ενημερώσει. Πότε ενημέρωσα? Όταν μπόρεσα να φύγω. Και τον Δήμαρχο είδα και τον Περιφερειάρχη είδα και εσάς σας πήρα τηλέφωνο μήπως ήσασταν εκεί πέρα για να βρεθούμε. Τι να κάνουμε, φεύγω ξαφνικά, έρχομαι ξαφνικά. Είναι ένα υπουργείο το οποίο αντί να έχει γραφείο, έχει ελικόπτερο και τρέχει. Να σας πω όμως τώρα για την ουσία. Η τροπολογία, κύριε Μηταράκη, για τις αποζημιώσεις, για τους Χαλκιούς και για τη Σούδα, θα κατατεθεί μέσα στο νομοσχέδιο, έχει μπει μέσα στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί τώρα τις επόμενες μέρες, και που αφορά συνολικότερα ζητήματα της μετανάστευσης. Έτσι έγινε, αν θυμόσαστε, και με το Ημόρια. Θέλω να σας πω ότι συμμερίζομαι απόλυτα τις δυσκολίες που οι κάτοικοι των Χαλκιών αντιμετωπίζουν εξαιτίας του μεταναστευτικού ρεύματος και του αριθμού των μεταναστών. Θα αποζημιώσουμε ό,τι με βάση το νόμο αποζημιώνεται. Αυτό το οποίο το είπατε έτσι περιφρονητικά κάπως, δεν ισχύει. Δηλαδή δεν μπορούμε να αποζημιώσουμε διαφυγόντα κέρδη. Δεν μπορούμε να αποζημιώσουμε κλοπές οι οποίες δεν έχουν αναφερθεί στην αστυνομία τότε που γίνανε. Και δεν μπορούμε να αποζημιώσουμε ζημιές οι οποίες αποζημιώνονται επί ύπαρξης ασφαλιστικών συμβολέων από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εφαρμόζουμε ακριβώς τα ίδια που εφαρμόσαμε για τη Μόρια. Οι κάτοικοι των Χαλκιών θα έχουν όλη τη βοήθεια που μέσα στα όρια του δυνατού μπορούμε να δώσουμε. Συμμεριζόμαστε τις δυσκολίες τους και σας λέω ότι τις επόμενες μέρες έχει ήδη κατατεθεί το νομοσχέδιο. Θα έρθει στη Βουλή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ, κύριε Μηταράκη, για τη δευτερολογία σας για 3 λεπτά. Ευχαριστώ για το ευγενικό σας σχόλιο για τη ρητορική δεινότητα της αντιπολίτευσης, αλλά εδώ μιλάμε με συγκεκριμένα δεδομένα. Αν θέλετε, μπορείτε να ρωτήσετε οποιονδήποτε κάτοικο στα νησιά του Αιγαίου να συγκρίνουν το 13, το 14, το 15, το 16 και το 17. Μπορείτε να δείτε τους πίνακες της ΥΠΑΤΗΣ Αρμοστίας περί ροών. Εδώ δεν μιλάμε για εντυπώσεις, κύριε Υπουργέ, μιλάμε για συγκεκριμένα στοιχεία. Και το 2015 υπήρχε μια έκρηξη των ροών, παρότι τα διεθνή δεδομένα το 2015 δεν είχαν αλλάξει. Η χώρα ήταν απολύτως οχυρωμένη το 2014, το επαναλαμβάνω, για τις ροές που εκείνη τη στιγμή υποδεχόμασταν, για την κατάσταση που επικρατούσε και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε αποφασίσει το 2014 την επιπλέον έκτακτη χρηματοδότηση των κρατών μελών για την αντιμετώπιση μεταναστευτικής κρίσης. Όταν ανοίξαν τα σύνορα της Ελλάδος και αυτές οι ροές μετά οδηγηθήκανε στην κεντρική και δυτική Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάστηκε να αναλάβει πρωτοβουλία, να γίνει η κοινή ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και να δοθεί και επιπλέον χρηματοδότηση. Σας έχω ρωτήσει πολλές φορές, με αίτηση κατάθεσης εγγράφων, την οποία θα επανακαταθέσω σήμερα, να μου δείξετε το χαρτί το οποίο δίνει τα 750.000 ευρώ στο Δήμο Χίου για τη μίσθωση της ΒΙΑΛ. Σας το έχω καταθέσει πολλαπλές φορές, έγγραφο του Υπουργείου σας δεν υπάρχει. Θα το καταθέσω σήμερα και θα κάνω επίκαιρη ερώτηση να το συζητήσουμε, να το δούμε. Χαρτί τέτοιο δεν μου έχετε καταθέσει ποτέ. Ο Δήμος σας το παραχώρησε. Το πληρώνει ο Δήμος Χίου, το πληρώνουν οι δημότες Χίου. Και αυτό καταδεικνύει ότι οι Χιώτες από την πρώτη στιγμή ήμασταν φιλόξενοι στους ανθρώπους που υποφέρουν. Αλλά περιμέναμε και από την κυβέρνηση ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το θέμα. Με χαρά άκουσα, αν κάτι κερδίσαμε, κύριε Πρόεδρε, από τη σημερινή συζήτηση, είναι ότι θα καταθέσει τροπολογία το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Υπάρχει ένα νομοσχέδιο που μπαίνει στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων την Τρίτη. Κατά σύμπτωση θα είμαι και εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φαντάζομαι εκεί υπονοείται ότι θα το καταθέσετε. Όμως εγώ θα καταθέσω κάτι άλλο. Το αναλυτικό πρακτικό του Δήμου Χίου, του Δημοτικού Συμβουλίου, που εξέτασε κάθε ένα αίτημα κατοίκων οι οποίοι διεκδικούν αποζημίωση, απέρριψε ο Δήμος Χίου τα αιτήματα τα οποία δεν στηρίζονταν σε αποδεικτικά στοιχεία. Ξέρετε τι ημερομηνία έχει, κύριε Υπουργέ, αυτό το έγγραφο, το καταθέτω. 20 Απριλίου του 2017. Και θα έρθείτε το Φεβρουάριο του 2018, 10 μήνες μετά, για να καταθέσετε το αντροπολογία, η οποία φαντάζομαι θέλει 5-10 λεπτά να γραφτεί η αντροπολογία. Δηλαδή, 10 μήνες οι κάτοικοι της Χίου υποθέτεται ότι είναι πολύ πλούσιοι, δεν έχουν ανάγκη την αποζημίωση για τη ζημιά που πάθανε, μπορούν να σας περιμένουν. Αυτό είναι που λέμε ότι είναι ανύπακτη η κυβέρνηση στο μεταναστευτικό. Και καταθέτω επίσης, κύριε Πρόεδρε, για λόγους πληρότητας, την επιστολή σας με την οποία του κ. Μπαλάφα, για την ακρίβεια, εξαιρείται σχεδόν τα πάντα από τις αποζημιώσεις, άρα χάνουν το νόημά τους, και την απάντηση του Δήμου Χίου που σας εξηγεί με ποια διαδικασία πιστοποιήθηκαν αυτά τα αιτήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αναμένω την Τρίτη ως εισηγητής να έρθετε στην Επιτροπή να υποστηρίξετε την τροπολογία σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μηταράκη. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, για την απάντησή σας. Δευτερολογία για 3 λεπτά. Θα μας δοθεί η δυνατότητα να συζητήσουμε. Υπάρχουν πράγματα που το δημόσιο αποζημιώνει και πράγματα που το δημόσιο δεν αποζημιώνει. Αυτό έγινε και στη Μόρια, αυτό έγινε και στους Χαλκιούς. Η καθυστέρηση οφείλεται στις διαδικασίες του δημοσίου. Είμαστε έτοιμοι, προωθείται η τροπολογία μέσα στο νομοσχέδιο αυτό, θα περάσει. Και μετά πάλι τα ίδια. Ανοιχτά σύνορα, το 2015 η κατάσταση έγινε έτσι. Το 2015 η κατάσταση έγινε έτσι γιατί ο Άισις πήρε τη Μοσούλη, εξοπλίστηκε, πέσανε τα τροφεία στη Συρία, ξεκίνησε το μεγαλύτερο μεταναστευτικό και προσφυγικό ρεύμα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τα καταφέραμε. Με πάρα πολλές δυσκολίες, με πάρα πολλά λάθη, με πολλές ανεπάρκειες. Πριν 70.000. Θέσεις φιλοξενίας 1.000. Καταγεγραμμένοι άσυλο κανείς, διότι βλέπετε η πολιτική της έξυπνης Ελλάδας ήταν άστους να φύγουν, να πάνε στην Ευρώπη. Το οποίο μετά πληρώθηκε με την κατακραυγή της χώρας μας. Δεν έχει νόημα, ξανά και ξανά τα ίδια. Εδώ είμαστε, παλεύουμε, όποιος μπορεί να βοηθήσει θα βοηθήσει, οι άλλοι ας προσπαθούν να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό τους αφορά, δεν τους αφορά το μεταναστευτικό και το προσφυγικό.